Ήταν ένα παιχνίδι που δεν περίμεναν να είναι εύκολο και δεν ήταν εύκολο. Ανεξάρτητα από αυτό το τελείωσε. Το Περιστέρι έπαιξε πολλά παιχνίδια έχοντας το ρόστερ του πλήρες σε όλη την προετοιμασία και είχε πολύ καλή εικόνα. Είχαμε την εντύπωση ότι όσον αφορά τη φόρμα του ήταν μια από τις καλύτερες ομάδες, ίσως οι καλύτερες στην Ελλάδα με βάση το πώς παίζουν καλά μαζί. Οπότε απαιτήθηκε ιδέουσα σοβαρότητα, ιδέουσα προσοχή στην άμυνα, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο και ομαδικότητα στην επίθεση για να πάρουμε αυτό το μάτς. Ταυτόχρονα, κάθε πεντάλεπτο που παίρνει ο Μουσταφά, πήρε 3 πεντάλεπτα σήμερα με βάση το πρόγραμμα. Και γενικά το recovery που προσπαθούμε να κάνουμε, τόσο λιγότερο χρόνο παίζει ο Μπόχαρτ από τον Νικολάου που είναι φορτωμένη από την ελληνική ομάδα, για μας είναι ένα επίτευγμα κάθε φορά. Ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια στο Περιστέρι, καλή επιτυχία. Έχουμε κάποια ερώτηση. Γιώργο, επειδή για να περιμένουμε το μάτς, το πρώτο μάτς της Ευρωλίγκας που δεν υπάρχουν τα restrictions με τις συμμετοχές των παιχτών, σήμερα με την είσοδο που φάρεις σε σχέση με τον τουρνουά της Λευκοσίας, βλέπεις, διαπίστωσες κάποια σημεία στα οποία η ομάδα εξελίσσεται, δεδομένου γεγονός ότι δεν ήταν μάτς προετοιμασίας, ήταν επίσημο μάτς μιας διοργάνωσης? Νομίζω ότι βασικά θα εξελισσόμαστε κάθε προπόνηση και κάθε αγώνα. Είπα το πιο σημαντικό για εμάς είναι τώρα να βρεθούμε όλοι σε ένα πλησίον ο ένας με τον άλλον επίπεδο φυσικής κατάστασης, καταπώνησης. Ξεκινάνε όλοι από διαφορετική αφετηρία. Άλλοι δεν έχουν παίξει καθόλου παιχνίδια, άλλοι ήταν τραυματίες, άλλοι έχουν καταπονηθεί από το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και έτσι αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να παίζουμε λίγο, να κοντσάρουμε και λίγο με βάση τον χρόνο. Πιστεύω ότι σύντου δύο παίκτες που λείπανε σήμερα, τον Σακίλ και τον Νίκη, πιστεύω θα παρουσιάσουμε πάλι ένα δυνατό σύνολο και στην Ευρωλίγα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Προφανώς όλες οι ομάδες έχουν τον χρόνο τους. Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς μπορεί να απαιτήσει μια αλλαγή πλάνων σαν πάνω σε αυτό το κομμάτι των χρονικών ορίων που βάζετε? Όχι ιδιαίτερα, όχι ιδιαίτερα. Φυσικά κάποιες προσαρμογές θα γίνουν στο παιχνίδι, αλλά θα προσπαθήσουμε να μείνουμε σε αυτό το πλάνο γιατί η χρονιά είναι μεγάλη. Και δεν θέλουμε, ο κίνδυνος δεν είναι κανένας άλλος από έναν τραυματισμό. Κάποιος δηλαδή που είναι επιβαρημένος πολύ πρέπει να μην επιβαρυνθεί πολύ για αυτόν τον λόγο. Να ρωτήσω εσείς οι προπονητές, καλησπέρα καταρχήν. Εσείς οι προπονητές έχετε, συνήθως δεν ξεχωρίζετε παίκτες. Εμείς λέμε ότι πήρε η τάδε ομάδα παίκτη backup, όπως ο Μιλωτίνοφ ότι έχετε backup του Φαλ. Είναι όμως πολυτέλεια για ένα προπονητή να έχει ένα παίκτη που παίζει, ξεκινάει βασικός και είναι σε πολύ καλή κατάσταση και από τον παγκόσμιο όπως είναι ο Νίκολα. Για να μην καλύπτει δηλαδή το. Όνειρο, είναι όνειρο. Να έχεις δύο ψηλούς σαν αυτούς για ένα προπονητή για μένα είναι φανταστικό. Ποτέ δεν είχα την ευκαιρία και από τσάρι και τέτοιε ομάδε. Ποτέ δεν είχα την ευκαιρία να έχω τόσο ποιοτικού και με τέτοιο size ψηλού. Να προσθέσω κάτι στο Γιάννη, με πρόλαβε κατά το ίμιση. Είναι εντελώ ανεπίδεκτο και ανάγεται στη σφαίρα τη φαντασία να το δούμε κάποια στιγμή να το ξυμωθεί. Ξεκάθαρα. Εντελώ δεν είναι. Το αποκλείδι δεν είναι. Ωραία, ευχαριστώ. Να κάνω άλλη μια κακή ερώτηση. Υπάρχει συναισθηματική φόρτιση αύριο, αν ο Παναθηναϊκός νικήσει τον ΠΑΟ, επειδή θα βρίσκεται απέναντι στο Λούκας. Επειδή γίνεται πολύ κουβέντα, είτε καλόπιστα είτε κακόπιστα, είναι ένα γεγονός όμως που... Όχι, είναι ένα γεγονός που πρέπει στον επαγγελματικό αθλητισμό να το περνάς στο κοινοβήμα. Συναισθηματική φόρτιση υπάρχει και στο ΣΑΣΕ για μας. Γιατί δεν πήγε στο Παναθηναϊκό, θέλω να πω ότι έφυγε και ήταν ένας παίκτης που μας, όπως και ο Κώστας, ήταν πολύ σημαντικός πέρσι. Και έφυγε και πήγε στην Αμερική. Γι' αυτό και υπάρχει έντονο τώρα ότι όπως πήγε στον πιο ανταγωνιστή μας, συναισθηματικά δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Ίσως να έχουμε και μεγαλύτερο κίνητρο.